όπως έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Κρήτης και έχει εγκρίνει ο Περιφερειάρχης, είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε επίπεδο χώρας και όχι μόνο, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι μια ομπρέλα ασφαλείας, ένα δίχτυ προστασίας σε όλη την Κρήτη, που έχει δύο βασικούς πυλώνες. Την δημιουργία υποδομών με επενδυτές τελευταίας γενιάς, όπου έχουν προμηθευτεί ήδη 260 επενδυτές και είναι σε εξέλιξη η τοποθέτησή τους. Ήδη στο Ηράκλειο έχουν τοποθετηθεί πάνω από 70-80 και οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες έχουν πάρει τους επενδυτές που θα τοποθετηθούν. Και το δεύτερο και μεγαλύτερο στοίχημα είναι να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στη χρήση των επενδυτών, αλλά και να μπορούν να ξέρουν να δίνουν πρώτες βοήθειες. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει μια μεγάλη σύμπραξη με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ιατρική Σχολή, τους Ιατρικούς Συλλόγους, ώστε να δημιουργήσουμε πολλές ομάδες εκπαιδευτών για να μπορούμε να πάμε σε σχολεία, σε σωματεία, σε πολιτιστικούς συλλόγους και να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να εκπαιδεύσουμε δεκάδες χιλιάδες πολιτών, ώστε να είναι έτοιμοι, εάν και εφόσον συμβεί κάτι, να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να είναι λειτουργικό, έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την Ιατρική Σχολή, ώστε να έχει την επιστημονική ευθύνη και οργάνωση όλου αυτού του εγχειρήματος, με επικεφαλής την κυρία Αλεξία Παπαϊωάννου. Εγώ απλώς θέλω να αποδώσω τα εύσημα στην περιφέρεια Κρήτης, διότι παρόλο που ζω στην Κρήτη, με κάνει να νιώθω λίγο πιο πολύ Ευρωπαία. Διότι επιτέλους γίνεται κάτι για τους πολίτες, υπάρχουν απεινιδωτές διαθέσιμοι όλο το 24ωρο για τους πολίτες. Έχει κατορθώσει να μας ενοποιήσει όλους όσους εκπαιδεύουμε στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ώστε με ένα κοινό τρόπο να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και έχουμε στόχο κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, τους μαθητές, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις κάτι πρέπει να ξεκινήσεις από τα παιδιά, ευτυχώς ή δυστυχώς. Πραγματικά η εφαρμογή η οποία θα δείχνει στον κάθε πολίτη που βρίσκεται ο απεινιδωτής, ώστε σε περίπτωση ανάγκη να δράσεις, είναι πραγματικά πρωτοποριακό και πιστεύω ότι θα σώσει κόσμο. Είναι εύκολη η εκπαίδευση για ένα παιδί? Είναι τα παιδιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα έναν απεινιδωτή, άρρωστε απλά ανοίγεις το μηχάνημα και ακολουθείς τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επιστήμη. Το θέμα είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να μην φοβηθείς. Να χαιρετήσω την προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης, που στη συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου για την Αντιδημαρχία Αθλητισμού έχει τοποθετήσει, ειδικά στο Δήμο Ηρακλείου, πάνω από 30 απεινιδωτές σε αθλητικούς χώρους και σε πολύ συχνά στα μέρη. Είναι ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και βοηθάει στο να υπάρχει ασφάλεια μεταξύ των συμπολιτών μας.